Καλώς ορίσατε στο Aspect Academy. Σήμερα θα δούμε το τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας της βιολογίας της Α Γυμνασίου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει να κάνει με τις αλληλεπιδράσεις και τις προσαρμογές. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ μικρό θα είναι το βίντεο μάλλον. Και θα απλά έχουμε να δούμε τρεις όρους, παιδιά, τίποτα. Η ποικιλομορφία λοιπόν είναι η διαφορετικότητα των οργανισμών. Ωραία. Οι αλληλεπιδράσεις τώρα είναι όταν οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν. Και με τι αλληλεπιδρά ένας οργανισμός? Αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, φυσικά, το οποίο με λίγα λόγια είναι με τη θερμοκρασία, προφανώς, υγρασία και διάφορα άλλα, ωραία. Και φυσικά με άλλους οργανισμούς. Δηλαδή, αποφεύγουν εχθρούς και προφανώς εξασφαλίζουν τροφή. Ωραία, και το τελευταίο είναι οι προσαρμογές. Οι προσαρμογές λοιπόν είναι όταν ένας οργανισμός είναι προσαρμοσμένος για το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται. Και τι εννοώ με αυτό? Για παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα με την έρημο, δύο παραδείγματα με την έρημο. Είναι ο κάκτος, π.χ. και η καμήλα. Η καμήλα έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να μην χρειάζεται συχνά νερό, επειδή είναι στην έρημο. Οπότε, όποτε βρίσκει νερό, αποθηκεύει, ας πούμε, νερό, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μετά. Παρόμοια λειτουργεί και ο κάκτος. Αποθηκεύει νερό όποτε έχει και μετά αντέχει πάρα πολύ χωρίς νερό. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια προσαρμογή που έχουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί για να μπορούν να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, υπάρχουν και παρόμοιες, π.χ. τα δέντρα ίσα-ίσα που έχουν μηχανισμό για να αποβάλλουν νερό. Επειδή παίρνουν πολύ νερό από τις ρίζες τους και από το περιβάλλον γενικότερα, έχουν μηχανισμό να αποβάλλουν νερό από τα φύλλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι προσαρμογές. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι τρεις όροι, παιδιά. Να σας κάνω και ανακεφαλαίωση. Είναι τόσα λίγο πρέπει να κάνω ανακεφαλαίωση. Ποικιλομορφία, εντάξει, είπαμε για διαφορετικότητα των οργανισμών. Αλληλεπιδράσεις με άλλους οργανισμούς που πρέπει να αποφύγουν τους εχθρούς, να εξασφαλίσουν την τροφή. Με το περιβάλλον τους, θερμοκρασία, υγρασία, κουτουλουπού. Οπότε αλληλεπιδρούν με αυτό. Προσαρμογές τώρα, προσαρμογές για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Οπότε, άμα βρίσκεται στην έρημο, έχει μια συγκεκριμένη προσαρμογή. Άμα βρίσκεται π.χ. κάπου τροπικά, έχει μια άλλη προσαρμογή. Εντάξει, καταπληκτικά. Αυτό είναι. Και μπορώ να δούμε και το σωστό λάθος τώρα, πριν τελειώσει το μάθημα. Ωραία, λοιπόν, σας έχουμε δύο προτάσεις όπως κάθε φορά. Και η πρώτη είναι: υπάρχει ποικιλομορφία ανάμεσα στους οργανισμούς? Υπάρχει ποικιλομορφία ανάμεσα στους οργανισμούς, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Οι προσαρμογές δεν είναι απαραίτητες για έναν οργανισμό. Σας αφήνω εδώ χρόνο να το σκεφτείτε, γι' αυτό κάνω έτσι. Λοιπόν, παιδιά, λάθος. Οι προσαρμογές είναι απαραίτητες. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Για ακόμη μια φορά, εάν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Σας έχω πει όμως, αυτό δεν με απασχολεί τόσο. Σχόλιο θέλω, Άγγελ με βοήθησε εκεί. Ευχαριστώ. Σε αυτό. Δεν θέλω να μου πείτε π.χ. Like, subscribe, δεν με ενδιαφέρει να δω αυτό. Με ενδιαφέρει απλά να μου πείτε πού σας βοήθησε, εντάξει. Ή αν κάτι σας φάνηκε ότι έλειπε από το μάθημα, πείτε το μου και αυτό. Άγγελε, π.χ. ξέρεις τι, ωραίο, αλλά αυτό έλειπε. Θα το δεχτώ και θα το καταλάβω. Ωραία. Από εκεί και πέρα, τι άλλο, αν εγώ έκανα κάτι τέτοια, κάτι δάφτα, κάτι από εκείνα και δεν βλέπατε τίποτα εδώ πέρα και κάτι έχετε χάσει από τον πίνακα, που είναι απολύτως φυσιολογικό και εγώ μετά που τα βλέπω λέω, κάνε πιο κύριε Άγγελε. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το link και εκεί πέρα τι θα δείτε? Θα δείτε όλες τις φάσεις του πίνακα στο σημερινό επεισόδιο. Θα τους ξαναδείτε, μπορείτε να τα εκτυπώσετε ακόμα αν θέλετε, να τα έχετε στην τάξη δίπλα σας, οτιδήποτε θέλετε, εντάξει. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, γεια σας! Hey, σου άρεσε το σημερινό βίντεο και θες να δεις και άλλα τέτοια? Τότε θα χαρίσει να μάθεις πως εκτός από το Aspect Academy έχουμε άλλα 4 κανάλια με ονόματα Aspect, Aspect Radio, Aspect Gaming και Aspect Daily Shorts, τα οποία μπορείς να τσεκάρεις στην περιγραφή και ανεβάζουμε καθημερινό content και στα 4.